Κοντά μου ο πρόεδρος Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο κύριος Στέκης Μπαλτάκος. Πρόεδρε, καλημέρα, καλησπέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πάρα πολύ που πίεσε στον χρόνο. Αν και όποιος έρχεται εδώ, περνάει ζεστά, περνάει καλά και κάθεται παραπάνω. Αλλά βέβαια εσύ έχεις δρομολόγιο, οπότε έχω, οπότε έχω ταξίδι δρομολόγιο. Μετά, έχω ταξίδι. Ναι. Πώς είναι είσαι πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας? Είναι όπως παλιά στην Αμερική που εκτελούσαν σε ηλεκτρική καρέκλα. Όχι με ενέσεις και τέτοια, ηλεκτρική καρέκλα. Προφανώς να υποθέσω εννοείς είσαι ο καθήμενος. Ναι, ακριβώς. Ναι. Και κάθε πότε μπαίνει το ρεύμα? Ο συνέχεια είναι. Ο συνέχεια. Συνέχεια, δεν αλλάζει με τίποτα. Είναι συνέχεια έτσι. Υπό την απειλή της εκτέλεσης δηλαδή είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Πάντα, πάντα. Όχι πρόεδρος, έτσι, δεν αναφέρομαι τώρα στον Τέκη Μπαλτά. Όχι πρόεδρος. Για να είναι σε αυτή την καρέκλα, δεν φταίει? Αν φταίει, για τι πράγμα? Αν φταίει που τον καθίζουν στην καρέκλα. Αυτά είναι αυτοί που τον ψηφίσανε τότε. Γιατί δεν πάει μόνος του. Ναι. Δεν είναι αυτόκλητος. Ναι. Τον ψηφίσανε κάποιοι. Αν κάποιοι φταίνε λοιπόν, είναι αυτοί που τον ψηφίσανε. Ναι. Είσαι υπέρ της διαδικασίας, θα μου πεις εγώ εκλεγή πρόεδρος Παντελή. Τώρα ξεκινάμε επιθετικά, δεν ξεκινάμε επιθετικά βασικά. Δεν υπάρχει ένας κανόνας, εγώ ρωτάω τα πάντα και ο απέναντί μου απαντάει ό,τι γουστάρει. Έτσι ακριβώς. Και έτσι είναι το σωστό. Όταν είναι σωστή αυτή η διαδικασία. Έχω πει πολλές φορές, επειδή έχω παίξει πάρα πολλά χρόνια σε επίπεδο και τοπικό και λίγο πιο πάνω, έχω πει ότι ρε παιδί μου, για την τύχη τώρα, για τα σοβαρά του ελληνικού ποδοσφαίρου, ουσιαστικά λοιπόν αποφασίζουν οι πρόεδροι τοπικών ενώσεων, οι οποίοι στηρίζονται από προέδρους που έχουν κάποια σωματεία. Που δεν ξέρουμε πόσο ποδοσφαιρικοί είναι, δεν θέλω να αρχίσω να λέω επαγγέλματα. Δεν είναι σωστό. Αλλά είναι σωστή η διαδικασία αυτή? Κοίταξε να δεις, να σου πω το εξής. Η Ομοσπονδία είναι τριτοβάθμιο όργανο. Να πάμε και λίγο τα θέματα τελείως τεχνικά και νομικά. Ναι. Η ΑΔΔΗ και η ΓΕΣΕΕ πώς εκλέγονται? Ο ίδιος τρόπος είναι. Ναι. Δεν ψηφίζουν όλοι οι εργατοϋπάλληλοι της χώρας για να βγει η διοίκηση της ΓΕΣΕ. Ναι. Δεν ψηφίζουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι της χώρας για να βγει η διοίκηση της ΑΔΔΗ. Με την ίδια λογική λοιπόν, ένα τριτοβάθμιο όργανο όπως είναι η ΕΠΟ ψηφίζεται από τους προέδρους των δευτεροβαθμίων οργάνων. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Υπάρχουν βέβαια σκέψεις και φωνές που λένε ότι θα έπρεπε να ψηφίζουν τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των ΕΠΣ. Θα έπρεπε να ψηφίζουν οι 2.500 που είναι περίπου σήμερα, 2.800 ομάδες. Εγώ τα ακούω αυτά, βέβαια δεν είναι δικό μου θέμα. Ναι. Διότι για να αλλάξει το εκλογικό σύστημα δεν τα αλλάζει ο πρόεδρος, το αλλάζει η Γενική Συνέλευση. Τα ακούω αυτά που λένε. Ναι. Το ακούω. Δεν νομίζω ότι θα άλλαζαν πολύ τα πράγματα αν αντί για τις 54 ενώσεις ψηφίζανε τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των ενώσεων, δηλαδή 540 άτομα, ή πρόεδροι των σωματείων, δηλαδή 2.500 άτομα, είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να συζητηθεί. Προσωπικά δεν το απορρίπτω, αλλά δεν με αφορά κιόλας. Οκ. Εντάξει, καλά. Και εγώ το πήγα ζητώντας την άποψη ενός ανθρώπου που απλά ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Χωρίς να κάθεται καν στην καρέκλα. Τέλος πάντων. Πες μου κάτι, γιατί σε πήρα από τα μούτρα. Πρώτα απ' όλα μιλάμε στον ελληνικό. Εντάξει. Το πρόεδρο, μην πάμε τώρα στα κύριε Μπαλτάκο, κύριε Διαμαντόπουλο και αυτά. Εντάξει, στη δεκαετία του 90, σαν μπασκετική, μιλάγαμε στον ελληνικό. Στον ελληνικό, μπράβο. Το συνεχίζουμε λοιπόν. Το συνεχίζουμε. Μπάσκετ, πόσο βλέπεις? Πόσο μπάσκετ βλέπεις πια? Δεν προλαβαίνω. Καθόλου, Βλέπω, βλέπω τα κρίσιμα παιχνίδια, τα βλέπω. Μπράβο. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι προλαβαίνω και είναι τέτοια η δουλειά στην ΕΠΟ, τέτοια επασχόληση, μάλλον δεν δουλειά, που δεν προλαβαίνει να κάνει πολλά πράγματα. Τελευταία φορά ο ΆΚΑ δηλαδή πότε πήγε? Στο ΆΚΑ δεν πάω. Άμα πάω στο ΆΚΑ μετά θα αρχίσουν να είναι οι άλλες ομάδες γιατί πήγε εκεί. Α, ναι, είναι γι' αυτό. Αυτά έχει. Ναι, άμα φύγει από πάνω, θα μπορεί να πας να δει και εσύ να πηγαίνω. Ακριβώς. Πόσο, επειδή πλέον τα έχει ζήσει και στα δύο οικόπεδα, με φοβερές μάχες ΕΣΑ και Ομοσπονδίας. Εντάξει, βέβαια ήσουν στον Παναθηναϊκό, αλλά δεν έχει σημασία, τα έβλεπες, τα ζούσες. Πόσο ίδια είναι? Πόσο ίδια με τι? Με αυτά που ζεις στο ποδόσφαιρο, που βλέπεις στο ποδόσφαιρο πάλι. Ομοσπονδία, Super League. Το μπάσκετ, μάλλον τότε τη δεκαετία του 90 που και εσύ ξεκίνησες και εγώ ξεκίνησα, υπήρχαν δύο κολοσσοί οι οποίοι συγκρούνταν. Που ήταν ο Γιαννακόπουλος, η οικογένεια Γιαννακόπουλου και ο Κόκαλης. Αυτό ήταν ζώρικο πολύ. Ναι. Πάρα πολύ. Παρότι έχουν περάσει πολλά χρόνια, δεν θέλω να μιλήσω για την περίοδο εκείνη, γιατί γίνανε και πάρα πολλά πράγματα. Okay. Στην αρχή επικρατούσε, όπως θυμάσαι, ο Κόκαλης, συνέχεια επικρατήσα εμείς ο Παναθηναϊκός και πήραμε όλα τα πρωταθλήματα. Δεν βλέπω μεγάλη σχέση με το σήμερα. Ναι. Δεν βλέπω, όχι. Τότε
ίσως ήταν λίγο πιο καθαρά όλα. Δεν υπήρχαν τουλάχιστον αυτά που ακούμε σήμερα, μηνύσεις σε εγκληματικές οργανώσεις, η τοξικότητα που υπάρχει σήμερα, δεν υπήρχε τότε. Εντάξει, αυτό είναι σε γενικό κοινωνικό επίπεδο βέβαια. Έχουν μπει τα social, έχει μπει ο καθένας. Δηλαδή θυμάμαι. Τότε δεν βρίζανε στον δρόμο τους ανθρώπους. Δεν κάνανε επιθέσεις. Έτσι, έτσι, έτσι είναι. Και θυμάμαι τον Κόκαλη. Η κοινωνία ήταν άλλη. Θυμάμαι όταν πήραμε το πρώτο πρωτάθλημα μπάσκετ. Ναι. Είπα άλλο σε μια συνέλευση του Ολυμπιακού του Αριστέχνη το 98-99. Το 98 το είχε πάρει Παναθηναϊκός. Όχι, πότε έγινε η συνέλευση. Α. Είχε βγει ο Κόκαλης, ναι, προς κατάπληξή μας τότε και είχε πει ότι ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ δουλεύει πολύ σωστά. Ναι. Και μας είχε εκπλήξει και τους Γιαννακόπουλους και εμένα και λέγαμε καλά, ο Κόκαλης είπε κουβέντα για μας. Την είπε όμως. Ναι. Αυτό δεν το βλέπω σήμερα. Δεν θα πει δηλαδή, θεωρείς ένας παράγοντας μιας ομάδας Super League τέτοια κουβέντα για άλλη ομάδα τη Super League? Δεν το βλέπω. Τους έχεις δει ποτέ μονιασμένους σε κάτι, αγκαλιασμένους, κάποιους, γενικά? Αναδιάδες μπορεί. Α, και ανάλογα με το... Τριάδες ή τετράδες το βλέπω απίθανο. Δεν έχει γίνει, τουλάχιστον το ξέρω εγώ. Ναι. Όταν ανέλαβες, αν θυμάμαι καλά, είχες κάνει μια δήλωση, ήρθε η ώρα να σώσουμε το ποδόσφαιρο, κάπως έτσι, ε. Καλά, δεν όχι, όχι, δεν είχα πει αυτό ακριβώς. Είχα πει ότι. Να το φτιάξουμε. Ναι, να το φτιάξουμε. Ναι, είχα πει ότι πρέπει να μεταστραφεί η ΕΠΟ, ναι, να στρέψει η ΕΠΟ ή να στρίψει η ΕΠΟ, ναι, και να ασχολείται πρωτίστως με τη δική τους ομάδα που είναι η εθνική ομάδα και με το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Και να ασχολείται δευτερευόντως ή τριτευόντως με τις ομάδες των άλλων, ναι, οι οποίοι ασχολούνται με τη διαιτησία. Το έκανε αυτό η ΕΠΟ. Εγώ προσπάθησα να το κάνω όσο περισσότερο μπορούσα. Δεν ξέρω αν το πέτυχα ή όχι, αυτό το κρίνεις εσύ, ναι, και αυτοί που ακούνε. Εγώ προσπάθησα να στρίψω την ΕΠΟ προς την εθνική ομάδα και προς το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Το είπα αυτό πριν προεκλογικά, προσπάθησα μετά. Αν πέτυχα ή όχι, δεν μπορώ να κρίνω εγώ τον εαυτό μου. Σίγουρα είναι αυτό, ναι. Αλλά τέλος πάντων, θα τα πούμε μετά. Θα πούμε μετά και για την, για την εθνική ομάδα. Πώς είναι τελικά οι σχέσεις αυτές οι περιβόητες με τη Super League, πώς είναι? Γιατί πολλά διαβάζω. Βασικά να τα λέμε όλα έτσι όπως είναι. Ο Ολυμπιακός είναι ο μοναδικός φωνακλάς για εσένα ή είναι και άλλοι? Απλά επειδή ο Ολυμπιακός είναι γκράντε σωματείο, του σκεπάζει τους υπόλοιπους και φαίνεται μόνο αυτός? Όχι, δεν είναι θέμα να του σκεπάζει. Οι ανακοινώσεις του Ολυμπιακού είναι, ναι, αυτές οι οποίες είναι κυρίως εναντίον της ΕΠΟ, άρα, ναι, και εναντίον εμού προσωπικά. Ναι. Άλλοι δεν νομίζω ότι υπάρχουν οι οποίοι να έχουν βγάλει ανακοινώσεις ή αν έχουν βγάλει ανακοινώσεις είναι σποραδικές, ναι, δεν είναι συστηματικές. Ο Ολυμπιακός επιτίθεται στην ΕΠΟ συστηματικά. Mm-hmm. Γιατί το κάνει, πιστεύεις? Αυτό πρέπει να ρωτηθεί ο Ολυμπιακός. Okay. Δεν μπορώ να απαντήσω εγώ για τον Ολυμπιακό. Ναι. Εντάξει, όμως τις επιθέσεις που κάνει στο πρόσωπό σου προφανώς γνωρίζεις γιατί τις κάνει. Καλά, αυτό οφείλεται στο ότι πιστεύω, ότι το έχω πει και άλλη φορά. Ναι. Εκείνοι μπορούν να πιστεύουν κάτι άλλο. Εγώ νομίζω ότι οφείλεται στο γεγονός ότι ήμουν στον Παναθηναϊκό τόσα χρόνια. Α, νομίζεις ότι είναι. Αυτό νομίζω. Δεν νομίζω κάτι άλλο. Ούτε έχω δώσει δικαίωμα για να γίνει κάτι άλλο. Uh-huh. Αλλά ήμουν Παναθηναϊκός τόσα χρόνια, το ξέρεις και εσύ, το ξέρω και εκείνη. Ναι, 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 ναι. Αυτό το θεωρώ και λογικό. Ναι, το θεωρώ, ναι, ναι. Όχι λογικό, το θεωρώ αναμενόμενο. Δηλαδή δεν μου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα, ούτε με εξέπληξε, ούτε ευνηδιάστηκα. Το περίμενα. Τέλος πάντων, εντάξει, έχουν κατά την διάρκεια ούτως ή άλλως της θητείας σου έχουν γίνει ουκολίγα επεισόδια σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών. Έφτασες ποτέ στα όρια σου να πεις τέλος, αύριο παρετούμε, αύριο φεύγω? Όχι, όχι, ούτε για αστείο. Ούτε για αστείο. Ούτε στην περιβόητη εκείνη σύσκεψη που έγινε ο χαμός. Σε καμία σύσκεψη. Έτσι. Πουθενά δεν έγινε χαμός. Πουθενά. Ούτε καν απασχολούν αυτά τα πράγματα και το έχω δείξει αυτό. Ναι. Τα λεγόμενα από το ένα αυτοί μπαίνουν, στα άλλα αυτοί βγαίνουν. Οι πράξεις, ναι, δεν μου λένε τίποτα. Απολύτως. Ούτε επηρεάζομαι, ούτε καταλαβαίνω και νομίζω ότι όποιος παρακολουθεί τι κάνω και πώς συμπεριφέρομαι, το αντιλαμβάνεται αυτό. Δεν επηρεάζομαι από κανένα αθλητικό ή παραθλητικό γεγονός. Mm-hmm. Εξάλλου είναι πολλά τα χρόνια, πολλή εμπειρία. Καλά, εντάξει, αυτό δεν το. Δεν μου λέει κάτι. Δεν αμφιβάλλει κανείς. Πες μου κάτι άλλο. Γιατί πάντα περιμένω πώς και πώς. Διαβάζω πολλά. Ήδη, ξέρεις, όλο αυτό που είπες στην πορεία έχει αγγίξει και τη δημοσιογραφία. Ναι. Πλέον υπάρχουν site που δεν ξέρεις ποιος το έχει. Ο καθένας μπορεί να βγάλει ένα κανάλι και να πει βγαίνω. Ο καθένας μπορεί, ναι, να πει με δημοσιογράφος. Όπως ο καθένας μπορεί να πει με γιατρός. Ίσως τι δηλώσεις. Τέλος, ναι. Μπράβο. Ναι, ναι, αυτό ισχύει. Ποια είναι τελικά η σχέση που πιστεύεις έχει φτιάξει η Ομοσπονδία με το αντικείμενο, δηλαδή εσύ σαν πρόεδρος, με το ίδιο το αντικείμενο, με το ίδιο το ποδόσφαιρο?
Δεν θέλω σε καμία περίπτωση, δεν θα σε ρωτήσω για να σε προσβάλλω, αλλά θεωρείς, παιδί μου, ότι όλοι όσοι είστε εκεί, συνεργάτες, μη συνεργάτες, το υπηρετείτε σωστά. Βάζω και τις ομάδες μέσα εγώ. Όλους σας βάζω. Γιατί εσείς είστε στη βιτρίνα. Εγώ νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει γίνει στην ΕΠΟ στα 2 χρόνια, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω για το πριν. Εντάξει. Εκείνο το οποίο προσπάθησε, όπως είπα και πριν, είναι να στραφεί η ΕΠΟ προς το αριστερνικό ποδόσφαιρο. Αυτό το πιστεύω βαθιά και ακράδαντα. Ναι, αλλά εγώ τώρα διότι... το ακούω αυτό από σένα. Δεν το έχω. Δηλαδή δεν έχει βγει. Γιατί δεν το έχει πει κανένας άλλος. Μόνο για τους διαιτητές διαβάζουμε, για την εθνική ξέρουμε. Για. Δηλαδή. Κοίταξε, δεις. Υπάρχει το αριστερνικό ποδόσφαιρο, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, 2.800 ομάδες. Ναι. Είναι το ποδόσφαιρο, είναι το παιχνίδι του απλού μέσου ανθρώπου. Ναι. Του λαϊκού ανθρώπου. Ναι. Δεν είναι τένις το ποδόσφαιρο. Ναι. Δεν είναι η πασία, χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανέναν. Ναι. Είναι το άθλημα των πολλών. Ναι. Το άθλημα των πολλών ναι. δεν είναι μόνο στην εξέδρα να βλέπεις την ομαδάρα σου. Ναι. Είναι και να μπορείς να παίζεις μπάλα ναι. στο χωριό στη συνοικία. Mm. Η ΕΠΟ λοιπόν πρέπει να ασχολείται με αυτό. Εγώ αυτό προσπάθησα. Πρόεδρε μου, επειδή έχω παίξει σε 10 τέτοιες ομάδες όμως, σου βάζω, πέφτω στη φωτιά, δεν χρειάζεται αυτό αποδείξει. Για το έχω δει με τα μάτια μου. Για πες μία. Με μία. Έχω παίξει στη Δαπετσόνα, στον Όπειρα, στον Προφητηλία. Άρα ξέρεις. Άκουσε με όμως. Όχι σε αυτές τις ομάδες, για να μην θίξω ομάδες, γενικά στο χώρο του και περισσότερο στην επαρχία που μου λένε παιδιά που έχουν παίξει, τους πας 20 μπάλες, όχι εσύ, τους πάνε 20 μπάλες και 20 φανέλες και ψηφίζουν αυτόν που τους πήρε τις μπάλες. Σε αυτό εγώ τι να κάνω. Ναι, όταν λέμε να φτιάξουμε το εργαστικό ποδόσφαιρο, πώς θα ξεκινήσει να φτιάξει το εργαστικό ποδόσφαιρο. Να κάνει τι. Γίνει. Ο πρόεδρος που είναι ο Χασάπης να φύγει και να αναλάβει ένα δικηγόρο. Ένα τρόπο υπάρχει μόνο. Τι, να το και κλείσουμε. Αυτό, όχι να το κλείσουμε. Ποιος? Αυτό είναι αυτοκτονία. Η αυτοκτονία δεν ναι. δικαιώνεται. Σωστό, έχεις δίκιο. Λοιπόν, ένα τρόπο υπάρχει. Ναι. Να έχουν τόσα χρήματα οι ΕΠΣ, ούτω ώστε να μην μπορεί κανεί να του δώσει με 20 μπάλες την εντολή ψηφίστε αυτό ή εκείνο. Εγώ αυτό προσπάθησα. Να έχει δύναμη, είπε η ΕΠΣ. Όχι δύναμη. Πώς το είπες. Χρήματα. Να έχει χρήματα. Πρέπει πώς να είναι. Πώς δεν τα χρήματα η ΕΠΣ. Από, από την ΕΠΟ. Πρώτα απ' όλα από την ΕΠΟ. Εσύ έχεις χρήματα. Βεβαίως. Εσύ η ΕΠΟ εννοώ. Βεβαίως. Του τα δίνεις. Βεβαίως. Πρέπει να ρωτήσεις πρώτα στον ΕΠΣ όμως. Εγώ δεν μπενεύω τον εαυτό μου, ούτε αναφέρομαι σε δικά μου έργα με την έννοια ότι τα έχω κάνει καλά. Να ρωτήσω. Όχι, ήταν καλή μόνο, αλλά καλά κάνεις. Γιατί επειδή όπου εμφανίζεσαι. Σε ρωτάνε οι άνθρωποι, δεν φταίσαι για συγκεκριμένα πράγματα. Ας τα πούμε και αυτά λοιπόν. Οπότε η ΕΠΟ δίνει χρήματα σε ενώσεις. Οι ενώσεις παίρνουν χρήματα αυτή τη στιγμή. Βεβαίως. Και πρέπει να δίνει και πρέπει και οι ενώσεις όμως ναι. στην τοπική κοινωνία να αξιοποιούν αυτό το οποίο έχουν. Δηλαδή ναι. να έχουν τοπικούς χορηγούς και να έχουν χρήματα από την τοπική κοινωνία. Αλλά το βασικότερο όλων είναι ναι. να μην είναι επέτες οι πρόεδροι των ΕΠΣ. Διότι όταν αναγκάζονται. Να είναι επέτες δεξιά και αριστερά, ενώ όχι σε ομάδες μόνο και στην τοπική κοινωνία ναι. και δεν έχουν αυθύπακτη οικονομική κατάσταση ναι. και αυτοτέλεια, ναι. τότε γίνεται αυτό το οποίο λες εσύ. Το καταλαβαίνω. Πάμε κάτι άλλο, μιας και έχω πιάσει αυτό το παρασκήνιο. Γράφεται, λέγεται ότι είναι το ΔΣ της, είναι το ΔΣ της ΕΠΟ και τους περισσότερους συμβούλους τους έχει η ΑΕΚ και είναι ο Μπαλτάκος με λιγότερους συμβούλους για τον ΠΑΟΚ. Αυτό, σε αυτό έχεις να πεις κάτι. Πώς το λες ακριβώς. Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός να παίξω. Για πες το πάλι, ο ΠΑΟΚ που μπαίνει. Ότι έχει το ΔΣ, ναι. ότι υπάρχει το ΔΣ, το έχω διαβάσει σε 6-7 έτσι. Όχι ναι, ναι, ναι. Ότι είναι το ΔΣ και όταν τίθεται θέμα ψηφοφορίας, τα περισσότερα μέλη του ΔΣ πηγαίνουν σε κάτι που θέλει η ΑΕΚ, ενώ ο Τάκης Μπαλτάκος με τους λιγότερους είναι σε κάτι που θέλει ο ΠΑΟΚ. Μου λες ένα ναι ή όχι, μπουρδες και τελειώνουμε. Δεν είναι θέμα. Δεν θα πω ούτε ναι ούτε όχι, θα σου πω το απλούστερο όλων. Ότι όλες οι αποφάσεις ανεξαιρέτως είναι ομόφωνες. Okay. Απάντησα αμέσως. Δεν έχετε δηλαδή ποτέ σύγκρουση να διαφωνήσετε. Όλες οι αποφάσεις είναι ομόφωνες. Okay. Αν πάρεις, οι αποφάσεις είναι εκατοντάδες, mm-hmm. γιατί κάθε φορά θα λάβουμε 10-20 ναι. αποφάσεις. Ναι. Όλες είναι ομόφωνες. Δεν υπάρχει μειοψηφία του ΠΑΟΚ ή εγώ να. Καταρχήν ο πρόεδρος έχει διπλή ψήφο. Ναι. Αν ισοψηφίσουν ναι. οι άλλοι, δεν χρειάστηκε αυτό ποτέ. Mm-hmm. Δεν έχω χρησιμοποιήσει εγώ ποτέ διπλή ψήφο, εγώ προσωπικά ο ίδιος. Ναι. Οπότε πώς ισχύει λοιπόν αυτό. Okay. Όταν οι αποφάσεις είναι ομόφωνες ανεξαιρέτως. Ωραία. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Να πεις τώρα στα πιάνω γιατί τα θυμάμαι. Είναι απορίες που βγαίναν μέσα στην εκπομπή και έλεγα ρε γαμώ το αυτό κάποιος να μου τα απαντήσει. Και τώρα φυσικά έχω απέναντί μου τον καθήλυνα αρμόδιο. Ήμασταν πολλά χρόνια συνάδελφοι με τον Ιάκωβο Φιλιππούση. Ο Ιάκωβος έκανε ρεπορτάζ Περιστερίου, ΑΕΚ, όλα αυτά. Μπασκετικό. Ναι. Στον Αντένα. Μπασκετικός, ναι. Έκανε στον Αντένα. Και είναι εκτελεστικός διευθυντής στην ΕΠΟ. Ναι. Και μάλιστα έχουν υποθεί πολλές φορές ότι έχετε έρθει σε σύγκρουση, ότι δεν συμφωνείτε. Άλλες φορές ότι συμφωνείτε. Άλλες... Εγώ θα ρωτήσω κάτι με αγάπη για τον Ιάκωβο, γιατί έχουμε και καλές σχέσεις.
εσύ που είσαι ο πρόεδρος, ο Ιάκωβος, που είναι ένας συνάδελφός μου, που εγώ έχω παίξει και 25 χρόνια μπάλα, που ο Ιάκωβος δεν έχει παίξει. Πώς είναι ο Ιάκωβος εκτελεστικός διευθυντής και δεν είμαι εγώ? Το εγώ καταλαβαίνει ο κόσμος πώς το λέω. Δεν Ιάκωβε, μη φοβάσαι, δεν θέλω τη θέση. Αλλά πώς γίνεται αυτό, πώς τα κάνετε αυτά στην ΕΠΟ? Τα κάνετε, στο λέω με ευγένεια, έτσι δεν? Κοίταξε, καταρχήν ο Ιάκωβος ήταν στην ΕΠΟ από το 2016. Η εγώ τον είναι, βρήκα μετά εκεί. Βεβαίως, σωστό. Το 2022 πήγα εγώ. Ναι. Ο Ιάκωβος ήταν ήδη εκεί 6 χρόνια. Ναι. Άρα τι να πω, τι έγινε το 2016. Okay. Ο Ιάκωβος ήταν εκεί από την εποχή του Κοντονή. Ωραία. Η σχέση σας είναι εντάξει? Αδελφή, έχεις ή αδελφό? Όχι. Εγώ έχω. Αδελφή, τσακώνομαι. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι αδελφή μου. Όχι, εντάξει. Οπότε είστε δύο αδέλφια που τσακώνεστε. Φυσικά, να τσακωθείς. Δεν μπορεί να είναι όλη την ημέρα. Κοντά, υπάρχει, εννοείται. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Εννοείται. Αν μία μαγική δύναμη σου έδινε την ευκαιρία να κόψεις ένα από όλα αυτά τα ζητήματα που καθημερινά ταλανίζουν το ποδόσφαιρο και το κεφάλι και το δικό σου και την ομοσπονδία και όλα. Μαχαίρι όμως. Θα ήταν η διαιτησία? Ναι. Αυτό το έχω πει και προεκλογικά πριν εκλεγώ, το είπα και την πρώτη συνέντευξη που έδωσα όταν εξελέγει. Ναι. Ότι η διαιτησία για την ΕΠΟ είναι βάρος. Δηλαδή κανονικά η διαιτησία δεν θα πεινάνε στην ΕΠΟ. Έλα όμως που η Παγκόσμια Ομοσπονδία, η FIFA και η Ευρωπαϊκή, η UEFA, αυτό δεν το ακούνε καν. Γιατί δεν το ακούνε καν? Γιατί στο καταστατικό τους λέει ότι πρέπει η διαιτησία να είναι στην τοπική ομοσπονδία. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι κάτι σαν να μου λες ότι να γυρίσει ο ήλιος ανάποδα. Δεν μπορείς να το κάνεις. Τέλεια. Και χαίρομαι γι' αυτό. Έχω πει πολλές φορές ότι και εγώ είμαι υπέρ της αυτόνομης επαγγελματικής διαιτησίας. Αυτόνομης. Να φτιάξουν κάτι, μια επιχείρηση, δεν ξέρω πώς θα το κάνουν, και να είναι να εργάζονται, να τιμωρούνται μόνοι τους, να πληρώνονται μόνοι τους, να είναι χιλιαδιό. Δηλαδή, αν η Super League τα βρει με την Ομοσπονδία και πάνε χέρι-χέρι και πάνε στην UEFA και στη FIFA, εσύ λες ότι δεν πρόκειται. Θα πούν δηλαδή στην UEFA και τη Super League να πάτε να πνιγείτε. Όχι, θες εσύ ομοσπονδία, εσύ θα την έχεις τη διαιτησία. Όχι. Θέλω να μας το εξηγήσεις λίγο. Μια στιγμή. Η UEFA και η FIFA ακούνε μόνο την ομοσπονδία. Αν η ομοσπονδία τους πει ότι εγώ σαν ομοσπονδία θέλω να πάει διαιτησία εκεί, θα το ακούσουνε. Γιατί δεν το αυτό έχεις? Που δεν, θα σου πω. Ναι. Αυτό που δεν ακούνε είναι να έρθει η κυβέρνηση ή κάποιος τρίτος και να πει: παίρνω τη διαιτησία από εδώ και την πάω εκεί. Ναι. Αυτό δεν τα ακούνε. Πολιτική με τίποτα δεν τα ακούνε. Αυτό πάνω θα παρέμβουν αμέσως, θα έχουμε τιμωρίες κτλ. Ναι. Αυτό που λες έχει γίνει στην Αγγλία από τα πολλά, αν θυμάμαι καλά, αν το γνωρίζω καλά το θέμα. Μπορεί να γίνει. Ναι. Αυτό για την ΕΠΟ θα ήταν σχετικά καλό. Θα ήταν καλό, θα την απείλασε από ένα βάρος. Ναι. Θα ήταν κακό για τη Super League. Γιατί η Super League θα διαλύσει μέσα σε ένα χρόνο. Γιατί το λες? Γιατί θα τσακωθούν. Φυσικά, διότι στο πρώτο πέναλτι τι θα γίνει στη Super League? Τι θα γίνει, θα μπορούν 14 ομάδες. Η Ευρωλίγκα έχει διαλυθεί. Ποιος? Η Ευρωλίγκα. Να σε πω στον Παπαδάκη. Τι σχέση έχει? Γιατί η Ευρωλίγκα δεν έχει διαιτησία. Τι σχέση, εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι Ευρωλίγκα. Εντάξει. Εδώ είναι Βαλκάνια, είναι άλλη χώρα, είναι άλλο κόσμο. Κάτσε, τώρα μιλάς και υποθετικά. Άλλοι παράγοντες. Όχι, δεν είναι πολιτικό. Όχι, υποθετικά είπα. Υποθετικά. Α, υποθετικά. Υποθετικά. Είναι δύσκολο. Δηλαδή θα τσακωθούν, πιστεύεις, ο Μαρινάκης και ο Μελισανίδης ή ο Αλαφούζος και αυτό. Τι πιστεύεις? Ότι αν αυτοί ελέγχουν τη διαιτησία θα μπορούν να καθίσουν στο τραπέζι μετά από ένα πέναλτι που δόθηκε ενώ δεν ήταν ή δεν δόθηκε ενώ ήταν. Εντάξει, αυτό, κοίταξε, το άθλημα του καυγά είναι το ποδόσφαιρο. Και στο καφενείο καυγαδίζουν. Το, θέμα, είναι, το θέμα είναι ότι όταν. Κοίταξε, τους έχουμε δει όμως πάρα πολλές φορές και πηγαίνουν πάρα πολύ δυνατοί και ενωμένοι όταν πρόκειται για το κοινό συμφέρον. Είτε είναι χορηγία, είτε είναι τηλεοπτικά. Εντάξει, ναι, λογικό. Γιατί να μην το κάνουν αυτό όμως και με τη διαιτησία, αν βρουν έναν τύπο αδέκαστο, έναν τρελό? Μακάρι να το κάνουν, αλλά εσύ βλέπεις περίπτωση. Ναι, αλλά δεν τους έχουμε αφήσει 14, να δοκιμάσουν. Πώς τους έχουμε αφήσει? 14 ομάδες να υπογράψουν ένα συμφωνητικό το οποίο να λέει ότι αναλαμβάνουμε τη διαιτησία και θέλουμε, μάλλον θέλουμε να αναλάβουμε τη διαιτησία και τον στείλουν στην ΕΠΟ. Θα έχουμε 14 υπογραφές ποτέ? Να το δούμε. Να το δούμε. Αν μπορέσουν να μαζέψουν τις υπογραφές, εννοείς. Να συμφωνήσουν, ναι. Όλοι. Όλοι. Και οι 14. Όχι οι δύο. Ναι, αλλά προφανώς άμα. Τώρα δεν κάνω το δικαιωμάτιο του διαβολού, προσπαθώ να σκεφτώ. Αν ανάψει η Ομοσπονδία το πράσινο φως, θα καθίσουμε να το δούμε. Μπορεί να συμφωνήσουν. Όταν υπάρχει η Ομοσπονδία, σου λένε και αυτοί, οι μισοί βρίζουν την Ομοσπονδία, οι άλλοι μισοί ξέρεις. Επαινούν την Ομοσπονδία. Ναι. Ή δεν λένε τίποτα. Ναι, μπράβο, αυτό. Οπότε νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο. Τέλος πάντων, θα έπρεπε να το δούμε. Πάμε όμως, μια και το αναφέραμε. Είναι ο Κλάτεμπεργκ και φεύγει ο Κλάτεμπεργκ και μπαίνει ο Μπένετ.
Ο Μπένετ είναι υποδιοικήσεως δική σου. Ναι, εγώ ναι. Τι πάθατε με τον Μπένετ μετά και τα βάλε με σένα, και τι έγινε με τον Μπένετ? Α, πέρυσι, το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο, ναι. Εμείς είχαμε αποφασίσει σαν ομοσπονδία. Ναι. Το είχε αποφασίσει και η Super League βέβαια. Αλλά εμείς δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ακούμε τη Super League. Μάλλον δεν πρέπει να ακούμε τη Super League. Πρέπει να αποφασίζουμε μόνοι μας για τα θέματα διαιτησίας. Αυτό λέει το καταστατικό της FIFA. Πήραμε λοιπόν μια απόφαση. Ερώτηση. Έχει προσπαθήσει ποτέ να ενοχλήσει η Super League? Γιατί το λες λίγο, δεν πρέπει να την ακούμε τη Super League. Θα πω. Βεβαίως. Και όχι να ενοχλήσει. Θέλει να έχει άποψη. Δεν επιτρέπεται αυτό από το καταστατικό της FIFA. Το λέει με σαφήνεια. Είναι λίγο ότι... αυτό λίγο άκομψο, ε. Δεν συμφωνούμε. Πρέπει να ρωτηθεί η FIFA. Ενώ είσαι ο Τάκης Μπαλτάκος ο μεγάλο εφοπλιστής. Και είμαι ο Παντελής Διαμαντόπουλος ο υπερεπιχειρηματίας. Να μην έχουμε και άποψη. Μια στιγμή. Να, στάζουμε, αυτός... να στάζει αίμα δηλαδή. Μια στιγμή. Να μιλήσω πάντα δια παραδείγματος, γιατί πάμε. Θα σου πω γιατί το λένε. Ναι, ναι. Πες ότι έρχεται ένας μεγαλοεπενδυτής στην Ελλάδα να κάνει μια μεγαλοεπένδυση. Ξένος. Okay, ναι. Ή Έλληνας. Δεν έχει σημασία. Ναι. Τους κανόνες της επένδυσης θα τους βάλει αυτός. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να πει κάποιος ότι εγώ θα κάνω μια επένδυση 5 δις στην Ελλάδα. Τους κανόνες όμως, πού θα χτίσω, αν θα έχει αρχαία, αν θα έχει περιβάλλον το οποίο να προσβάλλεται, θα τους βάλω εγώ ίδιος. Υπάρχει αυτό? Δεν έχετε το κράτος και λέει εγώ θα βάλω τους κανόνες? Τι λέει λοιπόν η FIFA? Ότι αυτοί που παίζουν, που έχουν τα δικά τους συμφέροντα, δεν μπορούν να ορίζουν τους κανόνες με τους οποίους θα παίζουν, θα τους ορίζει η ομοσπονδία που δεν παίζει. Mm-hmm. Πολύ απλά. Αυτό είναι όλο το θέμα. Αυτό λέει η FIFA. Η ομοσπονδία δεν παίζει μπάλα, άρα αυτή θα βάζει τους κανόνες πώς θα παίξετε εσείς μπάλα, που είσαστε ένα υποσύνολο της ομοσπονδίας. Η ομοσπονδία είναι το σύνολο και εσείς είστε υποσύνολο. Και η διαιτησία άλλο υποσύνολο. Βεβαίως, αλλά η ομοσπονδία θα ορίζει τους κανόνες με τους οποίους το υποσύνολο θα παίζει. Ναι, άρα η ομοσπονδία ορίζει την διαιτησία. Ναι. Γι' αυτό φωνάζουν. Φυσικά. Γι' αυτό είπα και εγώ πριν ότι η διαιτησία είναι βάρος, αλλά τι να κάνεις. Τι να κάνεις. Δεν επιτρέπεται, πώς να το πω διαφορετικά. Αν συμφωνήσουν. Εγώ επιμένω σε αυτό. Αν συμφωνήσουν, εδώ είμαστε. Το καλοκαίρι θα έχει άλλη διοίκηση. Το καλοκαίρι ας έρθουν να συμφωνήσουν και οι 14 και να πούνε τι εμείς θέλουμε αυτό. Και η νέα διοίκηση πιστεύω θα το ακούσει. Μάλιστα. Για πάμε ξανά στον Μπένετ. Τι να πω για τον Μπένετ? Το είχαμε αφήσει στη μέση. Ναι, το είχαμε αφήσει στη μέση, ναι. Είχαμε πάρει λοιπόν μια απόφαση και λέγαμε ότι θα πρέπει εφέτος, δηλαδή την χρονιά που τρέχει τώρα, 23 με 24, να έρχονται ξένοι διαιτητές σε όλα τα ντέρμπι. Ναι. Αυτή ήταν απόφαση της ΕΠΟ. Ναι. Ήταν και απόφαση της Super League 1, αλλά όπως είπα και πριν, εμείς πρέπει να πάρουμε δική μας αυτοτελή απόφαση. Ναι. Την ήξερε την απόφαση αυτή ο Μπένετ. Την εγνώριζε πάρα πολύ καλά. Ότι στα ντέρμπι θα έχουμε ξένους διαιτητές. Παναθηναϊκός λοιπόν Έλληνα, αυτό είναι. Ακριβώς. Προσπάθησε λοιπόν να βάλει Έλληνα σε αυτό το παιχνίδι. Ναι. Αποτέλεσμα οι ομάδες να τρελαθούν τελείως και η Super League. Να αρχίσουν οι διαμαρτυρίες. Εκείνο λοιπόν το οποίο του είπαμε τότε, ότι κύριε Μπένετ, έχουμε πάρει μια απόφαση. Σαν εμείς δεν σου λέμε αν θα βάλει τον Α ή τον Β. Ούτε πώς θα τον κρίνεις. Αν είναι καλός, κακός, παραπέμπεται. Δεν μπαίνουμε σε αυτά, δεν μας ενδιαφέρουν. Αλλά σου είχαμε πει ότι στα ντέρμπι θέλουμε ξένους διαιτητές, τουλάχιστον στην αρχή του πρωταθλήματος. Θα δούμε τον Μάιο ή τον Ιούνιο που πλησιάζει τώρα, αν μπορεί να πάει το πράγμα σε λίγο διαφορετική μορφή. Αυτός δεν το δεχόταν. Έλεγε, όχι, εγώ θα βάλω Έλληνα διαιτητή τώρα. Του είπαμε ότι αυτό αντίκειται στην πολιτική της ΕΠΟ. Κοντράρει την απόφαση της Ομοσπονδίας και επαναλαμβάνουμε ότι δεν παρεμβαίνουμε στο έργο σου ως αρχιδιαιτητή. Εδώ εμείς μιλάμε για δόγμα. Δεν το δέχτηκε και ήθελε να παραιτηθεί. Παραιτήθηκε. Αυτό είναι όλο. Δεν το είπαμε μαζί σας. Καλά, μαζί μου μπορείτε να το βάλει. Καλά, μέσα θα δεν το είπαμε μην βάλει ο Σιδηρόπουλο, βάλε τον Διαμαντόπουλο ή τον Μανούχο. Δεν το είπαμε αυτά. Δεν το είπαμε βάλε Γερμανό, βάλε Ιταλό, Άγγλο ή Πορτογάλο. Εμείς του είπαμε ότι έχουμε πάρει αυτή την απόφαση. Θέλουμε να σεβαστεί την απόφαση γιατί μας πιέζουν οι ομάδες. Δεν είναι κάτι το οποίο αφορά την ΕΠΟ. Ναι. Έχει αποφασίσει η Super League έτσι. Τι πρέπει να κάνουμε, να κοντράρουμε όλη τη Super League. Okay. Ωραία. Και επειδή είναι κουραστική η διαιτολογία, θα τελειώσω με το εξής. Και φέρνετε τον Φρόιτφελντ. Από μια χώρα που δεν έχει ΒΑΡ. Αυτό. Δεν υπήρχε άλλος. Εκείνη τη διαδομένη εποχή, ο Φρόιφελ καταρχήν δεν ήρθε για βαρίστας, ήρθε για αρχιδιαιτητής. Ναι, αλλά. Μια στιγμή. Ποιος ήταν, νομίζεις ότι ο προηγούμενος ήταν επιστοποιημένος από κάπου για βαρίστας? Διαιτητές είναι οι οποίοι στο ΒΑΡ εξειδικεύονται όχι με την πιστοποίηση που τους δίνει κάποιος περιεθνικός φορέας, ναι.
ο Φρόιφελτ ήρθε από τη Σουηδία, η οποία είναι μια χώρα ουδέτερη. Θέλαμε μια χώρα η οποία να είναι υπεράνω κάθε υποψία και σαν χώρα, σαν λαό, σαν νοοτροπία. Τι μωρέ, άμα ήταν ένα Γάλλο, ένα Ισπανό, θα λέει κανεί κάτι. Μα δεν έρχονται Γάλλοι και Ισπανοί. Εντάξει, σε όλου μιλήσαμε. Μιλά προφανώ για το Ανατολικό μπλοκ, α πούμε. Όχι, δεν θέλω να κρίνω κανένα. Ούτε εγώ, αλλά λέω τώρα. Καταρχήν, εγώ ο ίδιο πήρα τον πρόεδρο τη Γαλλική Ομοσπονδία, δεν έχω πει ποτέ αυτό. Προφορικά, τηλεφωνικά και του είπα σε παρακαλώ πολύ, βρε μου έναν διαιτητή να έχουμε στην Ελλάδα. Δεν μπόρεσε να βρει. Ναι. Οι Ισπανοί επίσης. Βρέθηκε Ισπανός, ο οποίος δεχόταν άρθει, τελικά απεδείχθη ότι είχε συμβόλαιο περαιτέρω, δεν θέλω από το όνομά του, σε άλλη ομοσπονδία, η οποία του έκανε πρόταση, τον δέσμευσε και δεν ήρθε. Δεν ήταν ο Φρόιφελτ, δηλαδή, ότι είχαμε κολλήσει το Φρόιφελτ. Πήγαμε σε Γάλλους, πήγαμε σε Γερμανούς, πήγαμε στον Ισπανό, ο οποίος δεν μπόρεσε να έρθει, ενώ είχε πει στην αρχή ναι. Ναι. Και εν ώψη του ότι μέναμε χωρίς αρχιδιαιτή, καταλήξαμε στο Φρόιφελτ γιατί. Διότι ότι βρήκανε 2000... δηλαδή. Όχι. Πώς το ότι βρήκανε οι άλλοι. Διότι το 2019, όταν ήρθε ο Κλάτεμπεργκ, αντίπαλος ήταν ο Φρόιφελτ. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν τον είχαν εκτιμήσει, τον ξέρανε. Ξέραν λοιπόν τον Φρόιφελτ πολύ καλά και οι τέσσερις ομάδες μεγάλες, αλλά και η ΕΠΟ γενικότερα. Και πήγαμε σε μια δοκιμασμένη λύση, όπως και ο Μπένετ. Ο Μπένετ ήταν βοηθός του. Ναι, αλλά πήγανε τον Κλάτεμπεργκ τότε. Πώς? Πήγανε τον Κλάτεμπεργκ. Που από τον Φρόιφελτ είναι καλύτερος. Ο Κλάτεμπεργκ έφυγε. Ναι, okay, άρα λοιπόν εν ώψη λοιπόν του αδιεξόδου, του χρονικού αδιεξόδου, γιατί μας πίεζε ο χρόνος. Τι σκεφτήκαμε, ποιον είχε αντίπαλο ο Κλάτεμπεργκ, ποιον είχε στείλει η UEFA, η UEFA τον έστειλε τότε τον Φρόιφελτ, τον ξέραν οι ομάδες. Προβάρ βέβαια. Προ? Προβάρ. Όχι, το ίδια χρονιά με το VAR. Το 19 είχε VAR. Νομίζω τότε ξεκίνησε. Δεν είχε VAR το 19. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά. Δεν είχε. Τέλος πάντων. Γιατί μένει για το VAR. Μα είναι πολύ σημαντικό. Μα το VAR αποφασίζει. Το VAR πλέον είναι διαιτητεύει. Ναι, το VAR. Και τι σημαίνει αυτό, θα έπρεπε ο Φρόιφελτ να είναι επιστοποιημένος βαρίστας από κάπου που δεν επιστοποιούνται. Θα έπρεπε να είναι σε μια χώρα που το έχει, που το γνωρίζει. Μα έτσι, έτσι γιατί? Είναι. Έτσι γιατί νομίζω, νομίζω έτσι είναι ακόμη και για τους μηχανικούς αυτοκινήτων. Μακάρι λοιπόν. Δεν μπορείς να βάλεις κάποιον τώρα να πάει στη Mercedes. Μακάρι να δεχόταν και οι Γάλλοι και οι Ισπανοί και οι Γερμανοί, δεν δέχτηκε κανένας να έρθει. Τι να κάναμε, θα μέναμε χωρίς αρχιδιαιτή, φωνάζανε οι πάντες, όχι οι πάντες, μια κατηγορία ομάδων, έχετε το Μάνταλο αρχιδιαιτή, έχετε Έλληνα αρχιδιαιτή, στην ουσία ο Μάνταλος κάνει όλη τη δουλειά, εμείς πιεζόμαστε από τον χρόνο. Δεν την έκανε. Να βρούμε... Είναι άδικο, για... λέω, φωνάζουν άδικα. Δεν είναι άδικο για ένα διάστημα, δεν θυμάμαι τώρα, ένας μήνας πόσο ήταν, δεν ήταν άδικο, okay. Αλλά δεν επατολίσουμε αυτό. Δεν θα το λήξουμε. Οι ίδιοι που φωνάζανε λοιπόν γιατί αφήνεται Έλληνα αρχιδιαιτή, οι ίδιοι φωνάζουν γιατί φέρατε το Φρόιφελτ. Ποιο να φέρναμε, δεν υπήρχε άλλος. Καλά, προφανώς κάποιον καλύτερο, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Οι ομάδες λοιπόν, μέχρι εκεί που μπορείς και εσύ να απαντήσεις, γιατί δεν θέλω να με τριμπλάρεις να μου πεις ναι, αλλά αυτό είναι το θέμα του αρχιδιαιτή και όλα αυτά. Οι ομάδες φωνάζουν δικαίως, βλέπεις έχουμε ένα συγκλονιστικό πρωτάθλημα, και οι ομάδες φωνάζουν δικαίως και σου λένε φέρε καλύτερους, φέρε τους καλύτερους, φέρε τους καλύτερους. Πώς εμφάνει, χθες το Βικελίδη, τώρα ο διαιτητής εκεί ήταν. Να πάμε να σφυρίζουμε εμείς καλύτερα. Να σου πω, η απάντησή μου είναι πολύ απλή. Ναι. Εγώ το σκέφτομαι αυτό σοβαρά. Θα ήθελα οι ομάδες να στείλουν 14 ομάδες, έτσι. Γιατί όλοι, και αυτοί που πέφτουν, δεν είναι μόνο αυτοί που πάνε πάνω από το θάλασσο. Και αυτοί ενδιαφέρονται. Βέβαια, και αυτοί δεν είναι μάρκα. Να έρθουν μία εβδομάδα στην ΕΠΟ. Αλλά σε αυτούς ήταν Έλληνες διαιτητές. Όχι, άκουσε. Και Έλληνες. Ναι. Να έρθουν μία εβδομάδα στην ΕΠΟ και να παρακολουθήσουν διαδικασία. Πόσα mail φεύγουν σε πόσες ομοσπονδίες και πόσες αρνήσεις έχει η ΕΠΟ από ομοσπονδίες ξένες και πολύ καλές και πολύ ισχυρές. Είτε γιατί δεν έχουν πράγματι διαιτητή να στείλουν, γιατί έχουν δικά τους πρωταθλήματα, δεν καίγονται για το δικό μας. Το καταλαβαίνω αυτό. Είτε γιατί οι διαιτητές, οι ξένοι, οι πολύ καλοί, δεν δέχονται να έρθουν στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν, επειδή δεν το πιστεύει κανείς, εγώ θα ήθελα να τους καλέσω μια φορά και το σκέφτομαι, δηλαδή να το πω στο Φρόιφελτ, καλέστε τους να δουν τα email. Να μην το κάνετε στα μυστικά. Να έρθουν μέσα και να βλέπουν πού στείλαμε και τι απαντήσεις πήραμε. Ναι. Ξέρεις πόσα όχι λαμβάνει κάθε εβδομάδα η ΕΠΟ. Όχι η ΕΠΟ, η ΚΕΔ, γιατί είναι ανεξάρτητη. Ναι. Δεν δέχονται. Δεν έρχεται. Υπάρχουν περιπτώσεις που δέχονται και μετά το αλλάζουν. Μάλιστα. Και το αναιρούν, το ακυρώνουν. Δεν μπορούν να βρουν καλύτερους. Ας έρθουν οι ομάδες μια φορά και να βρουν εκείνες τον καλύτερο. Mm-hmm. Και να κάνουν την προσπάθεια να τον βρουν. Αν τα καταφέρουν, μακάρι. Για μας καλό είναι. Νομίζω ότι επειδή οι ομάδες μας είναι αρκετά δυνατές, νομίζω ότι αν ψάχναν θα βρίσκανε. Αρκεί να συμφωνούσαν. Εκείνο το θέμα. Ακριβώς. Στην αναζήτηση, εγώ πιστεύω ότι θα το κατάφερνα. Χωρίς να θέλω να μειώσω να σου πω κάτι πάρα πολύ απλό. Το δικό σου έργο. Για την ΕΠΟ, το καλύτερο απ' όλα είναι να είναι ξένος ελίτ. Εμάς μας ωφελεί αυτό. Όχι τις ομάδες μόνο. Ναι. Διότι με τον ελίτ τον ξένο, τσιμουδιά, δεν μπορεί να σου πει κανείς τίποτα. Α, μπράβο. Μα αυτό δεν έρχονται. Μα και οι ομάδες αυτό λένε. Μα δεν έρχονται. Δεν έρχονται. 26 είναι. Η Ελίδα δεν είναι 260, είναι 26. Ωραία, επειδή θέλω να τα προλάβουμε όλα για να πας και το ταξίδι σου.
είσαι υπέρ του να ακούγονται οι διάλογοι των διαιτητών με το ΒΑΡ. Σαφώς ναι. Δεν είναι κάτι το οποίο το δέχεται και εδώ όμως. Δεν το δέχονται. Η οποία είναι υποκατάστημα της ΕΠΟ. Ανεξάρτητη, το λέει το καταστατικό με σαφήνεια. Δεν μπορούμε να παρέμβουμε σε τίποτα, δεν ακούει την Εκτελεστική Επιτροπή, δεν υπάρχει τρόπος να παρέμβει στην ΚΕΔ. Κανένας. Αυτό το κάνουν επίτηδες για να είναι ανεξάρτητη. Ακριβώς αυτό όπως έλεγες, το έλεγε και ένας κοινό μας γνωστός πρώην πρόεδρος σε άλλο άθλημα. Ακριβώς ένας σαν να τον άκουσα. Ο οποίος άκουγε και αυτός χιλιάδιο, τα έλεγε και αυτό. Θεωρείς λοιπόν ότι η ΚΕΔ τέλος. Σου βάζει και σένα stop η ΚΕΔ. Σε όλους βάζει. Σου λέει έξω, πρόεδρε, έξω. Δεν είναι θέμα έξω. Στο γραφείο σου. Όχι, μα δεν πάμε στο δικό τους γραφείο. Είναι ανεξάρτητοι, έχουν δικό τους κτίριο. Δεν τους βλέπουμε καν. Κάνουν τις ενέργειές τους και δεν πρέπει να παρεμβαίνουμε. Όταν εγώ έκανα παρέμβαση. Ότι υπάρχει παρέμβαση. Όχι από εσένα. Από μένα. Όταν έκανα παρέμβαση για το θέμα του Σιδηρόπουλου τότε με τον Μπένετ το Σεπτέμβριο, οι ίδιοι που λέγανε ότι τι έγκλημα κάνει αυτός και βάζει το Σιδηρόπουλο, οι ίδιοι μου λέγανε μετά γιατί έκανες παρέμβαση. Οι ίδιοι το λέγανε. Οι ίδιες κατηγορίες ομάδων, ίδια ας το πούμε έτσι. Ομαδοποίηση ομάδων, για να χρησιμοποιήσω ένα νεολογισμό, ενώ λέγανε ότι τι θα γίνει, τι κάνει αυτός με τον Σιδηρόπουλο ο Μπένετ, όταν εγώ παρενέβη και είπα στον Μπένετ ότι κύριε Μπένετ αυτό δεν το δέχεται η ΕΠΟ, όχι τον Σιδηρόπουλο, τον Έλληνα διαιτητή, για αυτό το παιχνίδι, οι ίδιοι λέγανε μετά, να ο Μπαλτάκος κάνει παρεμβάσεις. Δεν βγάζει άκρη. Όλα αυτά έτσι όπως τα λες, εσύ τα περίμενες πριν να αναλάβεις. Όπως περίμενα χειρότερα. Α, χειρότερα. Βέβαια. Και γιατί έμπλεξες. Αδρεναλίνη. Αδρεναλίνη, ε. Ναι. Οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε στους δύο τελευταίους πυλώνες και μετά, θα σε αποδεσμέσω, θα σε αφήσω. Και οι δύο αυτοί πυλώνες είναι πάρα πολύ σοβαροί. Αφήνω τελευταίο φυσικά κάτι το οποίο δεν είναι ούτε δικό σου ούτε δικό μου, είναι όλων μας και θα πρέπει να είμαστε πολύ σκληροί σε ό,τι πούμε. Πάμε όμως πρώτα στο πιο χαλάρο. Επιθεωρήσεις βλέπεις, για να περάσει η ώρα, ξέρω, θέατρο, κωμωδίες. Ταινίες παλιές, παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Όχι, τίποτα. Δεν προλαβαίνει να κάνει πολλά πράγματα από αυτά. Δεν τι ειδήσει δεν προλαβαίνω να δω καλά. Ωραία. Δεν το λέω. Το λέω με σεβασμό και στη θέση σου και σίγουρα στο πρόσωπό σου, αλλά έχει καταδύσει κωμωδία ο τελικός του κυπέλλου. Ποιο? Ο τελικός του κυπέλλου. Ναι. Σαφώς, με το θέμα των κεκλεισμένων θυρών ή με το κεκλεισμένο κυπέλλου. Με το που θα γίνει, δηλαδή το που θα ο Βόλος, ρε παιδί μου, είναι η γη της επαγγελίας. Είναι ο Βόλος είναι το κέντρο της γης μας. Τι είναι? Είναι το κέντρο μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Το πας γεωγραφικά λοιπόν. Φυσικά. Εκεί δεν είμαστε στη Λάρισα. Μια στιγμή. Ένα-ένα. Πάμε εσύ. Γιατί λέμε, η Λάρισα και ο Βόλος δεν θα έχουν διαφορά. Είτε αν πηγαίναμε στη Λάρισα, το ίδιο θα έλεγες. Γιατί στη Λάρισα. Λοιπόν, πρέπει να θυμόμαστε. Θα το έλεγα. Αν μου έλεγε αυτή την απάντηση, ναι, θα το έλεγα. Θα σου πω την εξής απάντηση. Ναι. Εδώ είσαι σε ένα στούντιο στη Λεωφόρο Συγκρού. Ναι. Εδώ είναι Αθήνα. Okay. Ωραία. Δεν είναι όλη η Ελλάδα Αθήνα. Μαζί σου πρέπει να. Μια στιγμή δεν είσαι μαζί μου. Συμφωνώ. Διότι η ερώτηση που κάνεις δείχνει ότι κατά βάθος ο λογισμός σου δεν είναι μαζί μου. Μαζί διότι πήγαινε Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη να παίξεις. Μια στιγμή. Ναι. Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Μαζί σου. Η ΕΠΟ είναι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, δεν είναι Αθηναϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Όταν λοιπόν έγινε. Κάτι έχει απαιτήσει η ομάδα της Αθήνας, δεν και καλά εδώ. Όχι, το ανάποδο. Όλες πάνε και παίζουν άλλους. Το ανάποδο, μια στιγμή. Όταν εγώ ανέλαβα τον Ιούνιο του 2022, είχε χάσει ο ΠΑΟΚ το κύπελο λίγες μέρες πριν με ένα πέναλτι του Αϊτόρ. Πού έγινε ο αγώνας, στο ΆΚΑ. Στο ΆΚΑ. Ήρθανε λοιπόν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, 20.000 πόσοι ήρθανε, κάνανε 1.000 χιλιόμετρα πάνω κάτω. Βεβαίως. Ενώ οι οπαδοί του Παναθηναϊκού από το σπίτι. Κάνανε 5 χιλιόμετρα. Τίποτα, ναι. Έρχονται λοιπόν οι ομάδες της Θεσσαλονίκης και ο ΠΑΟΚ ειδικά αφού είχε παίξει αυτό το παιχνίδι και λέει ότι κύριε, αυτό δεν είναι λογικό. Εδώ δεν υπάρχει Γουέμπλεϊ. Εδώ είναι Αγγλία. Χίλια δίκαια. Αυτό λοιπόν το οποίο γιατί τότε δεν, είπαμε. Γιατί δεν έπαιξε ντούμπα. Περίμενε. Θέλει διπλό τελικό αυτό. Διπλό τελικό δεν είναι τελικό. Α, η αμμονή αγώνε στην Αθήνα μάθει να πάνε στη Θεσσαλονίκη να παίξουν. Όχι. Βλέπεις τώρα που. Μια στιγμή. Εγώ είμαι πανελλαδικός. Μια στιγμή. Αυτό λοιπόν το οποίο τότε υπόθηκε στην Εκτελεστική Επιτροπή, που ήταν νομίζω η πρώτη Εκτελεστική Επιτροπή που ήμουν εγώ πρόεδρος, ήταν ότι δεν γίνεται πάντα ο τελικός στην Αθήνα όταν οι ομάδες της Θεσσαλονίκης είναι υποχρεωμένες να έρχονται εδώ, όχι επειδή παίζουν στην έδρα του αντιπάλου, αλλά επειδή οι οπαδοί τους και οι φιλάθλοι τους αναγκάζονται και να ξοδεύονται. Μην τα ξαναπώ. Σωστό. Είπαμε λοιπόν τότε ότι όταν είναι μια ομάδα Θεσσαλονίκη και μια Αθήνα, πρέπει ο τελικός να γίνεται κάπου στη μέση. Ναι. Ποιο είναι το καλύτερο γήπεδο στη μέση? Το Πανθεσσαλικό που παίζει η εθνική ομάδα. Αυτό είναι όλο. Ωραία. Γι' αυτό ελήφθη αυτή η απόφαση τότε. Ωραία.
Πάμε λοιπόν. Ας θεωρήσουμε ότι είναι ο μονόδρομος. Τέλεια. Τα υπόλοιπα. Γιατί κάθε χρόνο δεν το τελειώνουμε αυτό? Γιατί από τη στιγμή που υπάρχει και στην προκήρυξη. Τελειώσαμε, το λέει Πανθεσσαλικό. Ναι. Απλώς δεν μας ακούνε. Έχουμε πει από το Γενάρη ότι εφόσον προκριθεί η ομάδα της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, ο τελικός θα γίνει στο Πανθεσσαλικό. Ναι. Αρχίζει ο καθένας και λέει την εικασία του, τη φιλολογία του και να υποστηρίζει ότι θα γίνει εδώ, εκεί, παραπέρα. Εμείς ποτέ σαν ΕΠΟ δεν είπαμε κάτι άλλο. Είπαμε κύριε προκήρυξη. Πανθεσσαλικό. Ωραία. Τέλος. Και γιατί κάθε χρόνο γίνεται αυτό το πράγμα? Με τον κόσμο, με τα εισιτήρια, με τώρα τα τουρνικά που δεν άλλο έχει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πάμε στο άλλο λοιπόν. Πάμε στο άλλο. Το Πανθεσσαλικό λοιπόν είναι στάνταρ. Ωραία, δέσαμε. Είπαμε κιόλας ότι αν οι ομάδες συμφωνήσουν, ναι, οι δύο ομάδες, παρότι δεν το προβλέπει η προκήρυξη, ναι, εάν συμφωνήσουν, τότε να τις ακούσουμε. Δηλαδή, αν πούνε ότι θέλουν να παίξουμε στην Πάτρα, να το συζητήσουμε. Αν θέλουν να παίξουν στο Τιμπουκτού, πάλι να το συζητήσουμε. Αλλά οι ομάδες δεν συμφωνούν. Αν πει ο Παναθηναϊκός Βικελίδης, Θα τα ακούσουμε. Θα τα ακούσουμε, εντάξει. Ωραία. Γιατί υπήρχε αυτό ως εκκρεμότητα. Βεβαίως. Θα τα ακούσουμε, ναι. Ωραία, ωραία. Γιατί αυτοί παίζουν στο κάτω-κάτω, δεν παίζει έχω. Καλά, αν λοιπόν οι διαγωνιζόμενοι, ναι, θέλουν, ναι, να παίξουν σε ένα γήπεδο και συμφωνούν και οι δύο όμως, ναι, έτσι. Ναι. Τότε θα τα ακούσουμε, βεβαίως. Okay. Και ας μην το λέει η προκήρυξη. Ναι. Η προκήρυξη τώρα λέει Πανθεσσαλικό. Ναι. Άρα εμείς λέμε Πανθεσσαλικό. Πάμε τώρα στο θέμα των φιλάθλων. Με ή χωρίς. Μέχρι τον Δεκέμβριο δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα να γίνει ο αγώνας Πανθεσσαλικό. Από το Δεκέμβριο και μετά από το Γενάρη με το νέο αθλητικό νόμο, όπως ξέρεις, ναι, επευλήθησαν στις ομάδες και στα γήπεδα, θέλω να πω, όροι οι οποίοι πρέπει να πληρούνται. Και κάμερες και τουρνικέ και ηλεκτρονικό εισιτήριο, ταυτοπροσωπία κτλ. Αυτά είναι γεγονότα τα οποία είναι μεταγενέστερα. Δεν τα ξέραμε το καλοκαίρι για να τα βάλουμε στην προκήρυξη. Όταν λοιπόν ο νόμος το Γενάρη απαιτεί αυτά, εκείνο το οποίο είναι υποχρεωμένο να πει η ΕΠΟ είναι ότι θα γίνει ο τελικός στο Πανθεσσαλικό, εάν πληρεί τις προϋποθέσεις του νέου νόμου, θα έχει φιλάθλους. Αν δεν τις πληρεί, δεν θα δώσει άδεια το κράτος. Δεν θα πάρει άδεια από τη ΔΕΑΒ. Αν δεν έχει τουρνικέ, ηλεκτρονικά κτλ., θα πάρει άδεια. Δεν είναι δικό μας θέμα. Αν το γήπεδο ετοιμαστεί, ωραία, και θα βοηθήσουμε το γήπεδο, μπορούμε να βοηθήσουμε τον κύριο Μπέο να το ετοιμάσει όσο μπορεί πιο γρήγορα. Αν το ετοιμάσει, να παίξουμε φιλάθλους. Ωραία, εδώ λοιπόν γεννάται ένα ερώτημα. Παίζουν μπουνιές αυτά τα δύο. Στο βωμό λοιπόν του τρόπου με τον οποίο εγώ θα πω σωστά. Επιλέχθηκε για πάντα το Πανθεσσαλικό. Στο βωμό λοιπόν του κέντρου της χώρας να βλέπουμε πάντα ένα τελικό στον οποίο πήγαμε πέρυσι, δηλαδή και αυτή η εικόνα ήταν άθλια, γιατί είναι και διαφήμιση ο τελικός κυπέλλου για κάθε χώρα. Τέλος πάντων, σε εμάς. Εμείς θέλουμε, για να το πω απλά, ναι, η ΕΠΟ θέλει να τηρηθεί η προκήρυξή της, ναι, δηλαδή Πανθεσσαλικό, ναι, και να υπάρχουν φύλαθλοι στο γήπεδο. Ωραία. Δεν είναι όμως θέμα της ΕΠΟ μόνο και προσέξτε μια λεπτομέρεια. Παρότι δεν θέλω να μιλήσω πολιτικά, μην ξεχνάμε ότι ο τελικός είναι στις 18 Μαΐου και 9 Ιουνίου έχει ευρωεκλογές. Okay. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Καταλαβαίνεις τι θα πει αυτό το πράγμα? Άντε και έχει, το γήπεδο είναι πλήρως έτοιμο, full. Να δεχτεί 23.000 ανθρώπους. Ποιος θα δώσει άδεια? Ποιος θα δώσει άδεια? Είσαι σίγουρος ότι θα δοθεί άδεια? Γιατί τι είμαι, η χώρα Χριστόν είμαστε, τι να μην δώσουν? Επειδή έχουν 20 μέρες μετά εκλογές. Εγώ θέτω ένα ερώτημα. Επειδή έχει 20 μέρες. Δηλαδή είναι σαν θέτω να μην υπάρχει ένα χώρα. Ερώτημα και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Διότι το ερώτημα από μόνο του, ναι, δίνει και την απάντηση. Είσαι σίγουρος ότι θα δοθεί άδεια? Λογικά επιβάλλεται να δοθεί άδεια. Για να το δούμε. Αλλιώς για άλλη μια φορά θα λέμε ότι η χώρα είναι ανίκανη. Δηλαδή θα σκέφτεται. Δεν θα είναι η ΕΠΟ όμως υπεύθυνη, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι, βέβαια, για το δικό του σκοπό καθένας, μεύχονται την ΕΠΟ. Τι να κάνει η ΕΠΟ αν η ΔΕΑΒ ή η αστυνομία δεν δίνουν άδεια? Τι να κάνει? Να ανοίξουμε τις πόρτες μόνοι μας? Όχι, εντάξει. Δεν είναι... Αυτό δεν είναι λύση. Σίγουρα. Το βλέπατε όμως, το μόνο που μπορώ λίγο να μαλώσω την ΕΠΟ είναι ότι όλο αυτό το βλέπε να έρχεται ξανά και ξανά. Γιατί κάθε χρόνο γίνεται αυτό. Sequel έχει γίνει ο τελικός του κυπέλλου. Τέταρτη φορά που γίνει το ίδιο πράγμα. Για το χωρίς οπαδούς μιλάμε τώρα. Ναι, αλλά και όλο το πανηγύρι. Συσκέψεις, επί συσκέψεων. Τέλος πάντων, για να πάμε και σε αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο, πέρα από την κουβέντα μας. Αν ο Τάκης Μπαλτάκος πρέπει να κάνει πρόβλεψη, πού θα γίνει ο τελικός και πώς θα γίνει? Ο τελικός θα γίνει στο Βόλο. Στο Βόλο. Τέλος εδώ. Τέλος. Κλείσαμε. Δεν έχουμε κάτι ποτέ, δεν έχουμε κάτι άλλο. Ωραία. Εμείς. Και τι ποσοστό έχει να πάνε οι χριστιανοί να δουν το ματς, για να μην βλέπουμε πάλι καθίσματα με το πανό? Θα απαντήσω μόνο όταν ξέρω ότι το γήπεδο είναι έτοιμο. Το γήπεδο σήμερα δεν είναι έτοιμο. Αν προλάβει ο δήμαρχος του Βόλου, ο κ. Μπέος, να το ετοιμάσει, ναι, τότε μπορώ να απαντήσω. Τώρα τι να πω, αφού ακόμα δεν είναι έτοιμο? Ωραία. Ωραία. Και πάμε, γιατί αρχίζω να καταχράζομαι χρόνο και δεν μου αρέσει αυτό, γιατί όταν λέμε κάτι πρέπει να το λέμε.
Πάμε τώρα στο πιο βαρύ από όλα. Το άφησα τελευταίο, γιατί δεν νομίζω να υπάρχει φυσιολογικός άνθρωπος που να μην πονάει. Και επιτέλους έχω μπροστά μου έναν πρόεδρο ομάδας που απέτυχε. Όχι ο πρόεδρος, η ομάδα. Τι έγινε τώρα, τι κάναμε. Δύο σκέλη έχει η ομάδα. Καταρχήν στο Nations League πήγε πάρα πολύ καλά, όπως ξέρουμε, ανέβηκε η κατηγορία. Αυτό ήταν, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι γι' αυτό. Στη συνέχεια, συναντώντας μπροστά της την Γαλλία και την Ολλανδία, θα ήταν η υπέρβαση του αιώνα. Δεν το περιμέναμε. Το ευχόμεθα, αλλά δεν το περιμέναμε. Και κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει κανέναν ότι δεν μπόρεσε να περάσει τις δύο αυτούς κολοσσούς του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Από εκεί και πέρα, για τη Γεωργία, οπωσδήποτε ήταν κάτι το οποίο μας στεναχώρησε πάρα πολύ. Εκείνο το οποίο έχω πει και άλλη φορά, δημόσια το έχω πει και δεν διστάζω να το πω, σαν φίλαθος και όχι σαν πρόεδρος της ΕΠΟ, έτσι, είναι ότι εγώ πίστευα και θα ήθελα και άλλοι όμως το ίδιο λένε, δεν το λέω μόνο εγώ, να είναι η ομάδα λίγο πιο επιθετική στη Γεωργία και να μην παίξει το αλήθεια σύστημα το έτσι, ας το πούμε αμυντικό ή το συγκρατημένο το οποίο έπαιξε. Πιστεύω ότι υπολογίσαμε τη Γεωργία πιο πολύ από ό,τι της έπρεπε. Ναι. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, ισόπαλο αποτέλεσμα και πέναλτι. Ωραία. Ρωτάω λοιπόν τον φίλαθλο Τάκη Μπαλτάκο, γιατί έτσι πρέπει, όπως να ρωτάμε και τους υπόλοιπους. Από την πορεία του προπονητή, από τις επιλογές του προπονητή, από τον τρόπο που λειτουργήσε ο προπονητής, με παίκτες που κόπηκαν, με παίκτες που ενδεχομένως σακώθηκε και δεν τους κάλεσε, με παίκτες που τους εξώθησε στο να αφήσουν την εθνική ομάδα, με όλους αυτούς. Είναι ικανοποιημένος από αυτή την πορεία? Θα ήθελε ο φίλαθλος Τάκης Μπαλτάκος να είναι κάπως διαφορετική η πολιτική αυτή? Και από την Ομοσπονδία του Τάκη Μπαλτάκου. Ναι, εγώ θα ήθελα, μιλώντας σε προσωπικό επίπεδο, δεν δεσμεύω την Ομοσπονδία αυτή τη στιγμή, γιατί μου είπε σαν φίλαθλος. Σαν φίλαθλος. Εγώ θα ήθελα δύο πράγματα από τον προπονητή. Το ένα είναι να μην έχει κάνει δηλώσεις κατά της Ομοσπονδίας. Δηλαδή, όταν είπε για τον βοηθό του ότι δεν παίρνει λεφτά, ενώ ο βοηθός του δεν είχε ελληνικό φορολογικό μητρό, δεν μπορούσε να πάρει, να κόψει και του λέγανε το λογιστήριο, βγάλε αφημί και να πάρει τα λεφτά σου. Ναι. Εγώ δεν θα ήθελα να έχει γίνει δήλωση τέτοια. Ήταν, πιστεύω, κάτι το οποίο και ο ίδιος μπορεί να το έχει. Δεν ξέρω. Δεν θέλω να πω για τον ίδιο. Πάντως, εμείς δεν το θέλαμε αυτό, ούτε εγώ προσωπικά. Αυτό είναι το ένα θέμα. Ναι. Το δεύτερο είναι αυτό που είπα πριν. Θα ήθελα στο τελευταίο παιχνίδι η ομάδα να πάει να κερδίσει και να μην είναι συγκρατημένη. Ναι. Ωστόσο, ως πρόεδρος, τον κάλυψε τον Μπογιέτ και χωρίς να χρειάζεται. Έβαλες πλάτη για τον Μπογιέτ. Δηλαδή, η δήλωση για τον Φορτούνη θεωρώ ήταν άστοχη. Δήλωσες ότι ο Πογιέτ έκανε στο Φορτούνι ό,τι έκανε ο Ρεχάγκελ στο Ζήκο. Άστοχο παράδειγμα. Θα πω εγώ: Ρεχάγκελ Πογιέτ δεν συγκρίνονται. Θα πέσει να μας πλακώσει ο ουρανός. Άμα δεν μπενέψει στο σπίτι σου, θα πέσει να πλακώσει. Φυσικά και τον κάλυψα. Ναι. Αυτό έπρεπε να κάνω. Ναι. Έτσι είναι το σωστό. Καλύπτει τον προπονητή. Τον καλύπτει στο θάνατο. Το έχω πολλές φορές. Μπράβο. Ως διοίκηση όμως. Γιατί οι διοικήσεις των ομάδων, πάντα αρπάζουν τον προπονητή. Ο Μελισανίδης του λέει του Αλμεϊδά, άμα πάει να φύγει, ο Μαρινάκης, του προπονητή του, όλοι, ο Σαβίδης. Ρε εσύ, μήπως να το ξαναδούμε αυτό, να το ξαναδούμε. Είπατε τίποτα ώστε να μην χαθεί ο Φορτούνης από την εθνική ομάδα? Μια στιγμή. Τη βάζω αυτή την υπόθεση εκεί, γιατί ο Φορτούνης μετά έβγαλε ανακοίνωση αποχώρησης και αυτά. Δηλαδή, δεν λέω για τον Κυριακόπουλο, γιατί ο Κυριακόπουλος είχε μια προστριβή. Το παιδί δεν μπήκε στα πλάνα, μπορεί να μπει στα πλάνα του επόμενου. Αλλά εδώ χάθηκε ποδοσφαιριστής που αν ήταν στη Γεωργία μπορεί και να. Μπορεί. Δεν ξέρουμε, λέω. Μπορεί, αλλά η ερώτηση ποια είναι, δηλαδή ο Μελισανίδης, ο Σαβίδης και ο Μαρινάκης κάνουν δηλώσεις κατά του προπονητού τους? Ποτέ. Όταν είναι ο προπονητής και παίζει μπάλα? Ποτέ. Λοιπόν, εγώ τι θα έκανα? Άλλο σου είπα. Πιάνουν τον προπονητή. Ιδιωτικά. Γιατί ιδιωτικά. Κάτω από το τραπέζι. Εννοείται. Εντάξει, αυτό ναι. Το κάνατε εσείς σαν ομοσπονδία. Μια σπίθα, θα πω. Ναι. Αλλά το να κάνω δηλώσεις υπέρ του προπονητή και να τον στηρίξω στην υπόθεση Φορτούνη ήταν απαραίτητο. Μην ξεχνά. Θα σου πω γιατί. Διότι. Το ζήτησε κανείς. Μην ξεχνά. Ότι έχω την εμπειρία των 15 ετών του Παναθηναϊκού. Βεβαίως. Άρα λοιπόν ξέρω. Ξέρω τι πρέπει να κάνεις ώστε ο προπονητής να είναι ικανοποιημένος. Γιατί το κάναμε εκεί, το έκανε ο Γιαννακόπουλος. Ξέρω πώς πρέπει να στηρίξεις τη δουλειά του Παυλίσεβιτς. Θυμάσαι την υπόθεση Παυλίσεβιτς. Τον στήριζε ο Γιαννακόπουλος στον θάνατο, στην κυριολεξία. Όταν όλοι τον βρίζανε. Αυτό έκανα και εγώ. Ο Γιαννακόπουλος είχε θεούς προπονητές στον μπάσκετ όμως, οι οποίοι δεν συγκρίνονται με τον Μπογιέτ. Μα δεν είναι θέμα θεού. Είναι θέμα δόγματος. Ναι, το, και για τον Παυλίσεβιτς τι τράβηξε ο Γιαννακόπουλος. Ο αείμνηστος Παύλος Γιαννακόπουλος είχε μια ομάδα δική του. Ήταν ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Εδώ είναι η εθνική ομάδα της χώρας. Λοιπόν. Πώς βγαίνει ο πρόεδρος Ομοσπονδίας? Δεν θα στηρίξει τον προπονητή. Μα στηρίζει τον προπονητή όμως, χωρίς να υπάρχει λόγος. Μα πώς δεν υπάρχει? Γιατί παίξανε μπουνιές με τον παίκτη. Δεν είναι θέμα αν παίξανε μπουνιές. Έκοψε τον καλύτερο παίκτη και ο καλύτερος παίκτης, χωρίς να πει τίποτα, και βγήκε το σύνολο, βγήκε μεγάλη μερίδα του τύπου και του κόσμου και έλεγε ρε παιδί μου, γιατί το έκανε. Ανεξαρτήτως ομάδων, όχι Ολυμπιακή μόνο, διάφορο, το ξέρεις και εσύ. Γιατί να γίνει αυτή, αυτό λέω εγώ. Απορία μου είναι. Γιατί να το στηρίξω. Αυτό, ναι. Γιατί να το στηρίξω. Ναι. Μα το είπα πριν.
όσο προπονητής είναι προπονητής της ομάδας σου, ναι, πρέπει να τον στηρίζεις. Να τον στηρίζεις πολύ, όχι λίγο. Δηλαδή, όσους και να κόβε, θα το έκανες. Εννοείται. Και στον Τζιμίκα. Θα σε παίρνω κλοπ τηλέφωνο. Προπονητής λοιπόν, είναι. Δεν μπορεί να κάνει. Τι να κάνω. Αυτό έπρεπε να κάνω. Πάμε. Ιδιωτικά μιλήσατε. Καταρχήν έχει περάσει η ώρα. Τώρα. Έχω ταξίδι. Πες μου, ιδιωτικά μιλήσατε. Θα σε αφήσω. Για ποιο θέμα? Για το θέμα του Φορτούνι. Και τελειώνουμε με το Φορτούνι. Για το θέμα του Φορτούνι δεν μιλήσαμε, όχι. Δεν μιλήσατε. Όχι. Το έχει πάρει όλο πάνω του λοιπόν. Ναι. Γιατί είναι τεχνικό θέμα. Ναι. Δηλαδή, τι θα με τη στήριξη όμως. Όχι, δεν αυτό. Αυτό θα μου έλεγε τεχνικά θέματα. Ότι ναι, λέω στο Φορτούνι να πάει εκεί και πάει παραπέρα. Θα κάτσω εγώ να μπω σε τεχνικά θέματα. Όχι, θα μπορούσε να του πει όμως ότι φωνάζει 23 ποδοσφαιριστές. Δεν μπορεί να μείνει αυτό έξω. Αυτό. Από τον πρόεδρο, εγώ, ο Παντελής, έχω αυτή την απέτηση. Δεν το είπα. Δεν του μίλησε ιδιωτικά για το Φορτούνι, αφού κάνει δήλωση δημόσια υπέρ του. Ωραία. Το εντάξει. Ωραία. Μένει ο Πογιέτ. Δεν το ξέρω. Είναι, το μόνο, ο ποιος πρόεδρος, δεν υπάρχει εκτελεστική επιτροπή. Έχουμε εκτελεστική επιτροπή και την Παρασκευή που μας έρχεται και θα έχουμε και άλλη μέσα στον Απρίλιο. Εκεί λοιπόν θα αποφασιστεί γιατί είναι και άλλη. Μόνο εγώ είμαι. Σωστά. Όχι, αλλά η τάση του πρόεδρου που έχει διπλή ψήφο, ποια θα είναι? Γιατί έκανε και μια δήλωση ότι πρέπει να πάμε κανονικό προπονητή στη Γερμανία. Ναι. Γιατί όμως αυτό, γιατί να μην πάμε με έναν υπηρεσιακό και μετά η επόμενη διοίκηση να αποφασίσει. Θα σου πω γιατί οι Γερμανοί δεν καταλαβαίνουν φιλικά παιχνίδια. Μας βάλω τον γκολ. Γι' αυτό λοιπόν θέλω. Ναι, πάμε προπονητή. Και γιατί να οι Γερμανοί παίζουν φιλικά παιχνίδια. Αυτοί παίζουν τα ίδια, είτε είναι φιλικό είτε επίσημο. Πώς θα πάμε λοιπόν εκεί? Δεν είναι εύκολο. Γιατί, άμα είχαμε έναν άλλο άνθρωπο προπονητή, κανονικό, τι σημαίνει, θα τρώγαμε 15 γκολ από Γερμανούς? Δεν ξέρω, αλλά δεν μπορεί η Ομοσπονδία να αφήσει την ομάδα χωρίς προπονητή σε αυτό το παιχνίδι. Ναι, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος να επιλέξεις εσύ έναν προπονητή και μετά να έρθει ο επόμενος πρόεδρος και να τον βρει παντρεμένο, έτοιμο. Αυτό είναι θέμα. Το έχω πει και δημόσια. Ότι δεν μπορούμε να δεσμεύσουμε την επόμενη διοίκηση. Είναι λοιπόν ένα θέμα, το οποίο αυτή όμως η τελευταία ερώτηση, γιατί πρέπει να φύγω. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Με ρωτάς να σου πω τι θα εισηγηθώ στην εκτελεστική επιτροπή. Ναι. Δεν μπορώ να απαντήσω. Γιατί? Θα σου πω γιατί οι υπόλοιποι 15 τι είναι, κοροϊδά. Θα δουν στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση, τι θα τους πω κατηδίαν. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, Παντελή. Φοβερά τριμπλέ. Λοιπόν, επειδή στο έχω υποσχεθεί. Θα τα ξαναπούμε. Εντάξει. Θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που μου διέθεσες και υπομονή. Και ώστε επανειδύναμα θέλεις. Καλά, εδώ ναι, υπομονή. θα ξαναβάλεις υποψηφιότητα, όχι. Όχι, φτάνει, εντάξει. Δύο χρόνια, καλά είναι. Εντάξει.